Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, λίγο μετά τις 12, για την ακρίβεια 10 λεπτά μετά τις 12, με Σταύρο Κόλκα, ο οποίος θα αναλύσει την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, μεταγραφικά πράγματα του ΠΑΟΚ, μια και ο ΠΑΟΚ είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Τι θες να πω? Να αναλύσει λίγο την κατάσταση. Είδες εγώ. Το Αγρίνιο είναι δύσκολο, χωρίς Πέλ Κατσίμηρο που αποχώρησε χθες. Με τον Πρίγιο Βιζαμίνη έχει σκοράρει ακόμα εκτός. Με Ελκατουρί χωρίς ρυθμό, είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Μπίσες Βαραμφίβολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε εκεί, όλα τα άλλα εγώ τα ακούω βερεσέ. Γιατί η ομάδα στηρίζεται στην συνοχή της και την. Και την οργάνωσή της. Δεν στηρίζεται στις παίχτες που είναι να έρθουν. Εντάξει, έφυγε ένα Τσίμιροτ. Ποιος έφυγε τώρα, σιγά. Έφυγε ο Τσίμιροτ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, φίλοι. Είχε ρόλο ο Τσίμιροτ μέσα στην ομάδα. Πρώτος κλέφτης. Να τον πιάσουμε. Να τον πιάσουμε. Πρώτος κλέφτης. Πρώτος κλέφτης με τα περισσότερα εκτεψίματα στα 2-3 του γηπέδου. Στη ζώνη άμυνα του αντιπάλου. Με σίγουρο κράτημα μπάλας. Είχε ένα ρόλο. Οι ομάδες έχουν ρόλους. Τι μου είπε ο Βασιλιάδης στον αέρα, θέλανε σουτέρ λέει στην Τενερίφη και με πήρανε. Και έχει 50% στα τρίποντα, μόνο αυτό κάνει. Έχει ρόλο. Εδώ θέλανε να κάνει τρίποντα, να παίζει άμυνες, να κάνει, να κάνει. Άσε ρε τώρα την υπεράσπιση του Βασιλιάδη. Σου λέω τώρα. Μου, σε ένα πράγμα είναι καλό. Σιγά. Σιγά μην έπαιρνε ο Πάκ το Βασιλιάδη μόνο για να σουτάρει τρίποντο. Αγόρι μου, αυτή ήταν η δουλειά του. Δηλαδή το δέχεται αυτό ο Βασιλιάδης. Προφανώς ναι. Άσε. Στην Τενερίφη και παίρνει μια χαρά τώρα. Το ίδιο είναι. Ναι. Ο Πάκ τον πήρε για ηγέτη. Τότε. Τέλος πάντων. Δεν, σου λέω τώρα ότι έχει ρόλο εκεί που είναι. Ο Τσιμίνο ότι είχε ρόλο. Πρέπει να καλύψει το ρόλο αυτό. Μπορεί να το παίξει ο Κάνιας. Δεν νομίζω. Άρα πρέπει να βρει άμεσα παίκτη να το καλύψει. Είδες πόσο ωραία, ψύχρεμα τα μετέφερα όλα μέσα στο σχόλιο της ημέρας. Με πολύ ήπιο τρόπο. Και στο τέλος. Εναπόθεσα μερικές ελπίδες σε μια ανώτερη δύναμη. Βεβαίως. Ότι δεν μπορεί να. Εγώ οργανώνω ολονυχτία αύριο λες, στην Αγία Σοφία. Ολονυχτία. Προσευχή για τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορεί. Εντάξει, ρε φίλε, κάτι θα πάρουμε. Δεν γίνεται. Είσαι εμπαθής. Τι, εγώ είμαι εμπαθής. Είσαι κακοπροαίρετος. Δεν είμαι κακοπροαίρετος. Να μην 42... τα βάζεις με την ΠΑΟΚ. 42 χρόνια είμαι ΠΑΟΚ. Δεν ήρθα προχθές στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Είναι επιχείρημα. Πες για δημοσιογραφικά θέματα. Μην λες δημοσιογραφικά πάω. Δεν είναι. Έχουμε συνέστημα για την ομάδα. Δεν πάει να το αφισβητήσει κανείς αυτό. Άμα θέλουν καμιά δημοσιοσχετιστική προσέγγιση, μπορούμε να κάνουμε και δημοσιοσχέσεις. Εύκολα. Λες, τα κάνει όλα καλά, είπα, ΠΑΟΚ. Ναι, μπορώ να τα πω αυτό. Καλώς έδωσε τον Τζίμιροτ χωρίς να έχει έτοιμη λύση. Ναι, μπορώ πες το γιατί. Αυτό, ναι. Θα έχει καλή αντιμετώπιση μετά. Ναι, βεβαίως. Πες. Θα έχει καλή αντιμετώπιση, εννοείται. Θα σε αποθεώνει και ο κόσμος που είσαι πολύ ΠΑΟΚ και τα βλέπει όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Ναι, εννοείται. Ένα κομμάτι τέλος πάντων. Ναι, ένα κομμάτι θα σε αποθεώνει και στη στραβή ένα κομμάτι θα σε σκοτώσει. Άσε τώρα. Μην σε λέμε αυτό που πρέπει να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ξέρει ο ΠΑΟΚ τι κάνει που πούλησε τον Τζίμιροτ. Ξέρει, εννοείται. Ε. Εννοείται που πούλησε έναν παίκτη που τον αγόρασε όσο ακριβότερα έχει γίνει ποτέ στη Βοσνία σε μεταγραφική περίοδο και έδωσε και ποσοστό μεταπόληση που το είχα ξεχάσει εγώ και είπα στον αέρα χθες ότι αποκλείεται. Ποσοστό μεταπόληση δεν είναι παράλογο, εντάξει. Τι λες, ρε. Να δώσει ποσοστό μεταπόληση. Έχουν αγοράσει. Η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν 300.000 και εμείς πήγαμε δώσαμε ένα 200. Ένα τα 200. Πήρες πίσω, τα πήρες, να ορίστε. Τι είναι τα πήρα. Τα πήρες. Μια ή άλλη, ένα ευρώ υπεραξία δεν πήρα. Ας πούμε μια φήμη λέει ότι δεν φτάσανε τόσο σε σαράκι μου. Αλλά τέλος πάντων. Α, ναι, δεν είναι 2,5 τα. Είναι λιγότερα, έτσι. Δύο είναι 2,200, 2,100. Δύο είναι, είναι και 75 που παίρνει τα τροφεία. Η ομάδα πρώτη. Τι είναι. Έδωσα ένα 200. Έτσι έδωσε το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Ένα 200 σε Σαράγεβο. 800 στο Τζίμιροτ για 2 χρόνια. Ωραία. Και πώς το λένε. Και την εφορία, αλλά 400-500. Έγραψε όμως η κοπέλα του Τζίμιροτ μια πόλη, μια ομάδα. Ναι, το έμαθα. Το αυτή χαίρεται, πάει στη Λιέγε. Τι χαρά μεγάλη. Τι χαρά μεγάλη. Γιατί να χαίρεται που θα πάει στη Λιέγε και θα βρει. Αφού έτσι, έτσι είπε. Ξέρεις πώς έγραψε το Τζίμιροτ. 800. 800. Δεν θα χάρει. Δεν θα πάρει κάτω αυτή. Έτσι, δεξιά-αριστερά. Φορεματάκια.
Παραπάνω λες, ε. Είναι τσεκαλάκι αυτή, ναι. Είναι, τον έχει εγκαζέ. Δεν μπορούσε να κλάσει. Δούλευε μήνυμα και ο Τσιμίκοτ, βέβαια. Δούλευε. Αλλά... Δηλαδή. Γουάρντα φάση, αλλά στο μουλοχτό. Τζορμπατζόχλου στάιλ. Τι τώρα πας να καταγγεί να μειώσει τον ποδοσφαιριστή. Όχι, βέβαια, με που λένε. Εντάξει, τι είναι, το γουστάρα του Τσιμίκοτ. Στη δικιά του εννοεί. Όχι στη δικιά του. Αλλάζουμε θέμα. Αλλάζουμε. Προχωράμε. Ναι. Ήταν τέτοιος. Αν κάποιος θέλει να παίξει το παιχνίδι, μειώνουμε τον Τζίμερ τώρα που έφυγε. Εδώ είναι η εκπομπή διαθέσιμη. Μα δεν τον μειώνουμε, εμείς με αυτόν είμαστε. Ναι. Κοίταξε. Άλλο το άλλο ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει κυρίως, και άλλο ο Τσίμιροτ. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, έτσι, ως ποδοσφαιριστής. Εγώ νομίζω ότι το ταβάνι του ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και ότι τώρα πήγε κάτω. Και ως δυνατότητες. Ναι, δηλαδή να παίξει, να αλλάξει στοιχεία, να βρει γκολ, να βρει assist, να βρει κάθετες. Ο Τσίμερ περνάει αυτή τη στιγμή την καλύτερη περίοδο της ζωής του γιατί βρήκε ρόλο. Υπήρχε ένας προπονητής που του είπε τι να κάνει ακριβώς. Και αυτό το πράγμα ήταν το ταβάνι του ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα, άλλο δηλαδή, αυτό. Ναι, από εκεί πέρα, όταν του δίνεις ένα συμβόλαιο τέτοιο, ενώ είναι στα 400 και του δίνει όλος 800, τι έκανε. Έρχεται, ξέρω εγώ, Πετρουλάκης ο κολλητός σου και σου λέει αύριο πάρε δύο φορές τα λεφτά που παίρνεις στο Λίμπερο. Τι έκανες, θα κάτσε εδώ. Άλλο δεν τα πάρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη κουβέντα. Το θέμα του κύριου είναι το timing για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι το κύριο θέμα. Και πάνω απ' όλα αυτό που θέτουμε από την πρώτη στιγμή εκείνη της βραδιάς προχθές η εναλλακτική λύση. Η οποία σαφώς έπρεπε να υπάρχει. Έτοιμη. Αποδείχθηκε βεβαίως μετά από 40 ώρες ότι φυσικά δεν υπάρχει έτοιμη εναλλακτική λύση, έτσι. Εσείς τώρα μπορείτε να βγείτε να πείτε μπράβο στην ΠΑΟΚ. Είναι δικαίωμά σας. Εμείς δεν λέμε. Ο ΠΑΟΚ είχε λύση που θα μπορούσε να την πάρει άμεσα. Αυτή του Μάτσον. Λόγω ρήτρας λες. Λόγω ρήτρας. Αλλά την πέλεξε ότι δεν του κάνει σε πρώτη φάση. Γιατί η τελευταία φάση μπορεί να του κάνει. 31 πότε πέφτει. 31 πέφτει, φίλε, λίγο μετά. Ναι, εκεί κοντά. Τετάρτη είναι 31. Όπου βλέπω τρίτη βράδυ πάλι. Νεύρα, ιστορίες, μπινελίκια. Το σπίτι σου, τη μάνα σου, το ένα, το άλλο. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά γίνονται όμως, να μην πούμε. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Την περιγράφουμε είτε ήπια, είτε. Είναι όχι. Είμαστε εμείς, παρότι καμισμένοι είμαστε. Εγώ δεν πανικοβάλλομαι. Άλλωστε το περιμέναμε, το είχαμε πει ότι 31 Γενάρη θα ακολουθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το είπαμε. Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα, τους θεωρούν τόσο χαζούς στον ΠΑΟΚ να πάνε να ασχοληθούν για 5-10 μέρες ξέρω, με τον Κουρμπέλη. Εντάξει, είναι. Αυτοί λένε δεν είμαστε χαζοί. Αναφέραμε και νωρίτερα η διάψευση του ΠΑΟΚ που λέει ότι όχι, δεν είμαστε χαζοί κύριοι. Δεν θα πάμε να μπλέξουμε εφόσον ο Παναθηναϊκός είναι στην κατάσταση που είναι. Που είναι χειρότερο από 20 τώρα, από ότι πριν 10 μέρες. Παίζει την παρουσία του ζουν ήδη, γι' αυτό δεν φεύγουν οι ιδανικοί. Πάω ξεκάθαρα. Λέει ότι εμείς θέλουμε να στείλουμε τον παίκτη στον ζουν ήδη, γιατί θα τους βελτιώσει. Παράξενο είναι αυτό, δεν ακούγεται παράξενο αυτό. Γιατί δεν φίλε, εγώ όταν θέλω να στείλω ιδανικούς, πρέπει να κοιτάω και πέσει τον προπονητή. Πολύ ανέβασμα του ζουν ήδη, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πολύ... Εντάξει, παλεύει μόνο του εκεί, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ξέχωρα από την αντιπαλότητα που υπάρχει, πρέπει να σκέφτεσαι και τα πρόσωπα. Για σένα ο ζουν ήδη το καλοκαίρι έλεγε. Έλεγε μετά από πιέσεις χοντράδες. Μία χοντράδα είπε. Και δημόσια και στα αποδυτήρια. Ναι, στα αποδυτήρια είπε χοντράδα. Αλλά τώρα προφανώς δεν παίζει το όνομα ρόλο. Παίζει το χάος που θα δημιουργηθεί εφόσον φύγει ο προπονητής Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα το όνομα εντάξει, οκ. Okay. Είναι ότι αν φύγει και ο προπονητής τους. Τι να στείλουμε παίκτες εκεί. Ναι. Να κάνουν τι. Αυτό. Τέλος πάντων. Από την άλλη, πώς εγγυάσαι εσύ ότι δεν θα φύγει αυτή τη βδομάδα και δεν θα φύγει ναι, την επόμενη. Ναι, ναι, βέβαια. Για κάτσε λίγο, γιατί έχουμε και αυτή την παράμετρο. Και άλλα, θες τώρα του Μιστακίδη ή του Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι. Ψεύω ότι μπορεί να δίνουν κανέναν. Άμα τους εμπλεκόμενους, άμα τους πετύχουν πουθενά. Έτσι όπως τους έχουν στον αέρα. Τέλος πάντων. Το πιο σημαντικό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Κυριακή μεσημέρι. Υπάρχουν κάποια αγωνιστικά δεδομένα και στον ΠΑΟΚ και στον Πανετολικό. Υπάρχει ο ορισμός του κυρίου Θάνου ως διαιτητή. Άλλο πάλι αυτό. Ναι. Δηλαδή μέσα σε όλα μπαίνει και αυτό το ερωτηματικό για έναν πολύ παράξενο τύπο. Με πολλές ιστορίες, ειδικά το πέρυσι την Άνοιξη που σχετίζεται έμεσα και ο ΠΑΟΚ.
Για μεσάμεσα. Ναι, ναι. Ήταν η χειρότερη διαιτησία της περσινής σεζόν μετά την ΕΟ. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η οποία ακολούθησε μιας παρουσίας του στο ανθρώπων του, συγγενών του, ξέρω εγώ, που ήταν στις αίσεις της ΑΕΚ. Ναι. Στον τελικό του κυπέλου. Είναι πολλά μαζί, είναι και η απαγόρευση μετακίνησης των φίλων του Δικεφάλου. Εδώ δεν υπάρχει κάτι παράξενο, έτσι. Δηλαδή είπαμε ότι τηρεί την ίδια στάση ο υπουργός, για να είμαστε και δίκαιοι. Είναι κάποια γήπεδα, δεν έχει σχέση. Η αστυνομική διεύθυνση αποφασίζεται. Όχι, η διεύθυνση προτείνει. Ναι. Ο υπουργός αποφασίζει. Σε κάποια γήπεδα τηρεί συγκεκριμένη στάση. Στην Ξάνθη, για κάποιους λόγους, επιτρέπεται η μετακίνηση. Γιατί το γήπεδο βολεύει. Ναι. Στην Κέρκυρα το ίδιο. Στο Αγρίνιο δεν επιτρέπεται. Γιατί έχει σπίτια γύρω. Καταλαβες. Μπορεί να μετράει και αυτό. Δεν επιτράπηκε, παρόλα αυτά, φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν ομαδικά στο παιχνίδι Πανετολικός ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι κλειστή η θύρα. Έχουμε ένα θέμα με τα μέτρα τάξης στο Αγρίνιο. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Νομίζω ότι αυτή η θύρα η απέναντι παραμένει κλειστή. Εκεί που είναι φιλοξενούμενοι, αριστερά. Δεν έχει χώρο για φιλοξενούμενο στο Αγρίνιο κανονικά. Ναι, δεν βάζουν εκεί σε γωνία. Και αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό ένα ζήτημα. Και αυτό ένα ζήτημα θα το συζητήσουμε σε λίγο. Για τον αγώνα που γίνεται Κυριακή μεσημέρι και για τον οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση προτρέποντας, συζητώντας από τον κόσμο, να μην μεταβεί στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πάμε να δούμε και τους χορηγούς. Όχι, γράφει φίλος, δεν είναι κλειστή. Είναι η θύρα 6. Ήταν κλειστή στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι, μπορεί να μην έφτασε ο κόσμος, να πάει μέχρι εκεί. Μάλιστα. Πάμε λίγο στους χορηγούς μας, στην πρώτη ώρα. Απλά δεν επιτρέπεται να δώσουν στήσεις παοξίδες. Καλά. Με στοίχημαν. Στην πρώτη ώρα, stoichiman.gr, για να έχετε τις δυνατότητες για cash out, για token bet και speed bet. Stoichiman από το σπίτι, από δουλειά, από αυτοκίνητο, από Android, από iOS, για να παίξετε και αυτό το Σαββατοκύριακο ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Regina, ίδια αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, reginabanio.gr. Στα επιλεγμένα κατά σήμερα τα κορυφαία προϊόντα. Και NAC Shoes, εκπτώσεις έως 50% στην κορυφαία ελληνική εταιρεία παπουτσιών που συνεργάζεται επίσημα και με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο 17-18. Χθες εγκαινιάσαμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 διαδικτυακά τον νέο τρόπο επικοινωνίας με το chat. Δεν περιμέναμε πραγματικά. Αυτό το πράγμα ήταν απίστευτο. Κάποια στιγμή πόνεσε η μέση. Από την ακινησία, δηλαδή, το να είσαι συνέχεια και να προσπαθείς να απαντήσεις, να προλάβεις τα λοιπά. Επί μια μισή ώρα ήταν 900 μηνύματα, πόσα μας είπε ο Νίκος. Ο Νίκος ο Δελής, που βεβαίως μας βοηθάει και μας έχει εξυγχρονίσει, γιατί εμείς δεν είναι. Και με τα live που έχουμε στα παιχνίδια και τα βλέπετε, και με το chat, στο οποίο ήταν μια χαρά, περάσαμε μια χαρά. Και εσείς, νομίζω, και με ερωτήσεις και με απαντήσεις και με απόψεις. Πολύ ωραία διαδικασία. Θα την επαναλαμβάνουμε. Βεβαίως πρέπει να την καθιερώσουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Πολύ ωραίο μήνυμα από φίλο τον Παρασκευά. Γράφει. Καλησπέρα. Προφανώς έπαθε. Άκου τη γράφει. Εγώ πάντως 31 πρώτου πήρα άδεια γιατί δεν μπορώ να οδηγάω στην Ταλίκα και να πατάω συνέχεια F5 στο λάπτοπ. Εκεί μας καταντήσατε.
καταντήσατε, φίλε. Μας καταντήσατε. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι μία πρόταση για όλους τους εργαζόμενους 31 πρώτου. Να είναι αργία. Και 30 Αυγούστου. 31 πόσο είναι Αυγούστου. Μεταγραφική αργία, ρε φίλε. Μετά τα διακοποδάνεια, τα τζογοδάνεια και τέτοια. Για τους παοξίδες. Ναι, να είναι μεταγραφική άδεια. Αργία, μεταγραφική αργία. Έτσι. Θα κανονίζεται. 5 μέρες το καλοκαίρι. Πάθαμε τελευταία του καλοκαιριού. Ναι. 5 μέρες καλοκαίρι, 5 μέρες Χριστούγεννα. Μία μέρα τέλη Αυγούστου, μία μέρα τέλη Ιανουαρίου. Ναι. 3 το Πάσχα και α, κλείνει άδεια. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι άδεια, αργία, ρε, επίσημη αργία. Ο πολιούχος της, του ΠΑΟΚ. Ο Άγιος Μεταγραφήσιος. Κάτι τέτοιο. Κάτι να κάνουμε. Μια αργία να είναι. Όντως έχει δίκιο σε αυτό. Αν δεν κάνει τα λίκα, βρώμα είναι η δουλειά. Άλλος φίλος, αν στραβώσει την Κυριακή, θα ακολουθήσει η εβδομάδα των μαρτύρων. Τρέμω στην ιδέα. Έβαλε και η ΠΑΕ το χεράκι της. Εμείς μάλλον θα λείπουμε. Εγώ θα λείπω σίγουρα. Γιατί θα λείψεις? Την άλλη Τρίτη. Έχω κάτι επεμβάσεις. Ναι. Θα έχουμε βρει παιχνίδι. Μην γίνει κέντα στο Αγρίνιο. Η φοβία εκεί είναι. Τώρα όλα τα άλλα. Απλά θα έχουμε λίγο αγωνία. Τι έκανα. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ. Πέρυσι, μεταγραφές του Γενάρη, σημειώνει φίλος, προσέφεραν τα μέγιστα στην κατάκτηση του κυπέλου. Ο πρίγκιπτς και η Ρίκε, βεβαίως. Φέτος να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφές και πόσο θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων. Ο Αζεβέδο, ένας και όποιοι θα έρθουν. Θα έρθουν. Ναι. Δεν θα πάρεις Χατζερίδη. Χατζερίδη δεν τον πάρω. Έχω τον Ουκρανό Μαλεζά, δεν το χρειάζομαι. Έχω Μαλεζά. Λοιπόν, πείτε αυτό. Στέλνεις την τετράδα Γλύκος Μιστακίδης Κάτσε Κωνσταντινίδης στον Πλατανιά. Έτσι πετυχαίνεις, λέει, 2 στόχους. Οι παίχτες παίζουν και ο Πλατανιάς παραμένει. Αυτό πώς... Δεν είναι ο θέμα που θέτει ο φίλος. Δεν πάνε οι παίχτες στον Πλατανιά. Έχει γίνει προσπάθεια να πάνε. Δεν πάνε. Δεν μπορεί να του πει. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ομάδα που θα πει στον άλλο πήγαινε εμείς και κόψει την καριέρα. Έτσι γράφει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε να τα... Ή μπορεί να μιλήσουν και με λάθος μάνατζερ για να τους στείλουν. Πάει και αυτή το δεχόμενο. Ο 649 γράφει καλησπέρα, δικαίωση Μίχελ, πρωτάθλημα με εξάρι τον Βαρέλα και γλέντι του Σλοβάκου. Ένα ωραίο μου είπε ένα στο γήπεδο. Βιερίνια παίζει εξάρι, μου λέει. Θεϊκό. Το γελάς. Τι το γελάω, εγώ το γελάω. Παντού. Το βάλουμε, παίζει παντού. Παντού. Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο αρχηγός του, για να βοηθήσει την ομάδα, τα πάντα. Νομίζω ότι προχθές έγινε ένα αστείο στην συνέντευξη που έδωσε του Μιχάλη Μελισσίδη, ότι μόνο τέρμα δεν μπορεί να παίξει, είναι λίγο κοντός. Καλά, τα άλλα, άμα χρειαστεί εξαροχτάρι, θα μπει και εκεί. Σεντερφόρ και εκεί. Αν δεν το βάζω σεντερφόρ, εγώ ξέρω. Άμα είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Αν δεν το βάζω σεντερφόρ. Μια χαρά. Ναι, ναι. Πάμε να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Να δούμε τι γίνεται και εδώ, τι γίνεται και στο Αγρίνιο, τι γίνεται με τα γραφικά. Έχουμε και μπάσκετ. Έχει handball Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έχει ντέρμπι και εκεί. Βόλε κτλ. Όλα αυτά εν ώψη Σάββατο-Κύριακου. Παοξίδικου Σαββατοκύριακου, τώρα στο τέλος Ιανουαρίου. Θέμα στη FIFA ο Πασχαλάκης, πολύ ωραίο. Αλλά πάμε εμείς γρήγορα στον φίλο και συνάδελφο στο Αγρίνιο, στον Μπάμπριο Τζιρόνι, για να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε τι γίνεται στο Πανετολικό. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Είσαι καλά. Μια χαρά. Αυτό που μας ανησυχεί είναι αν το τζάκι είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Είναι αυτό μας καίει βασικά. Όπως το πάρει κανείς, εξαρτάται εκείνη την ώρα τι θα γίνεται. Εντάξει, να είναι το παϊδάκι εκεί πέρα έτοιμο, γιατί έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα. Πάντως ο Πανετολικός έχει πολλά προβλήματα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και προβλήματα που προέκυψαν και την τελευταία στιγμή. Για πες. Αυτό είναι, αξίζει να αναφερθεί, διότι στην χθεσινή προπόνηση είχαμε τον τραυματισμό και του Ρότσα, που είναι το βασικό αριστερό μπακ φέτος, και του Μάζουρεκ, που είναι ίσως ο καλύτερος δημιουργικός ποδοσφαιριστής που διαθέτει αυτή τη στιγμή στην επίθεση του Πανετολικός και στηρίζει πάρα πολλά πάνω του για τη δημιουργία παιχνιδιού. Θα βάλω μία άνω τελεία και θα πω ότι εγώ αμυντικά τον Τζοκάνη τον έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση από τον Ρότσα. Αμυντικά όλοι μας έχουμε τον Τσοκάνη σε μια παιχνίδι που η άμυνα θα παίξει τον ρόλο της.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ρότσα δεν θα παίξει. Ναι, ελιστεί ο Πανετολικός πίσω, η λογική λέει ότι ο Τσοκάνης είναι καλύτερος για το ρόλο, η αλήθεια είναι. Απλά ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που έχει δείξει ότι τουλάχιστον φέτος δεν ξέρει να αμήνεται. Δεν μπορεί να αμήνεται δηλαδή, και όσες φορές το έχει επιχειρήσει να κλειστεί πίσω έχει δεχτεί και πολλά γκολ. Να θυμίσω χαρακτηριστικό και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κύπελο που είδαμε για πρώτη φορά να προσπαθεί με το χάβο τότε προπονητή να παίξει με τρία center back και τελικά να τρώει τέσσερα γκολ μες στο Αγρίνιο. Δεν του βγαίνει, δεν έχει το υλικό ο Πανετολικός για να μπορέσει να αμυνθεί. Και δεν έχει και το know-how, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα φετινά του παιχνίδια. Είναι καλύτερο στο να επιτίθεται και γι' αυτό ίσως να του είναι πιο χρήσιμος ένας back σαν το Ρότσα. Αν και ο Τσοκάνης είναι πάρα πολύ φιλότιμος από τους ποδοσφαιριστές, έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλές θέσεις, τον έχουμε δει και αμυντικό χαφ. Και γενικά ό,τι έχει να δώσει θα το δώσει. Είναι από τους πιο τίμιους παίκτες στη Super League. Από τους πιο τίμιους. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτές οι δύο είναι οι απουσίες, Μπάμπη. Είναι ο Μάζουρεκ και ο Ρότσα, αλλά είναι και η μεγαλύτερη απουσία από όλες ο Μπεχαράνο. Είναι το μοναδικό αμυντικό χαφ που διαθέτει στο ρόστερ του Πανετολικός και κάνει και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος ο Ντάνι Μπεχαράνο, ο οποίος έχει δηλωθεί για κάρτες για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Είχε συμπληρώσει τις κάρτες εδώ και δύο εβδομάδες περίπου και είχε δηλωθεί να εκτίσει σε αυτά τα παιχνίδια, διότι τα προηγούμενα κρίθηκαν ότι θα ήταν σημαντικότερο να είναι στο ρόστερ του Πανετολικού, δηλαδή να είναι στο μάτς με τον Ατρόμητο και τον Πανιόνιο. Παρά στα παιχνίδια τα οποία ίσως να θεωρήθηκε ότι ο Πανετολικός δεν θα έπαιρνε ούτως ή άλλως με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, δηλαδή να παίξει στα πιο αμφίρομπα από τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς που όταν συμπλήρωσε τις κάρτες. Ο Μπεχαράνο δεν είχε έρθει στο Αγρίνιο, δεν ήταν back. Όχι, όχι, ήταν άλλος Μπεχαράνο, ήταν ο ξάδερφός του, ναι. Ο Διέκο Μπεχαράνο. Το σώμα, ναι, το Βασίλειο. Ήταν πακέτο αυτή. Πρώτα είχε έρθει ο Διέκο, δεξιμπακ, και έπειτα αποκτήσαμε και τον Ντάνι ως αμυντικό μέσο, έτσι, να μην είναι και μόνο στον Διέκο. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε, όταν ήρθε και ο Ντάνι, χάλασαν και δύο, διότι και ο Διέκο είχε τάσεις φυγής και ο Μπεχαράνο 6 μήνες έκατσε, μετά είχε δοθεί δανεικός. Απλά φέτος φαίνεται ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, είτε λέει και ο ίδιος να παίξει και έχει φανεί και στο γήπεδο αυτό, δηλαδή, που κάνει πολύ καλή χρονιά. Εμείς εντάξει, έχουμε κάνει το άλλο. Δοκιμάζαμε τον Αμαφούλε όλο το καλοκαίρι και τελευταία μέρα του μεταγραφού ανακοίνωσαμε τον αδερφό του. Δοκιμάζαμε το DNA, μάλλον, κατάλαβες. Αυτό είναι παγκόσμια. Εξελιγμένο. Δηλαδή, μετά έγινε το CSI και τέτοια αυτά, μετά γίνανε. Πρώτα εμείς κάναμε αυτό και μετά. Μπροστά, ναι, άστο σου λέω, δεν υπάρχει. Τόσο μπροστά ο Πανετολικός δεν έχει φτάσει. Αυτά θα γίνουν τις 100 χρόνια. Λοιπόν, τρεις οι απουσίες λοιπόν για τον Πανετολικό. Τρεις οι απουσίες και σημαντικές απουσίες και οι τρεις. Είναι βασικοί παίκτες και οι τρεις δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι παίκτες δεκαδάτη της σεζόν και οι τρεις και σε θέσεις που δηλαδή εντάξει, ναι, μεν στο αριστερό μπακ μπορείς να πεις ότι υπάρχει λύση, είναι ο Τσοκάνης. Στον επιθετικό μέσο μπορείς να πεις εντάξει, υπάρχει λύση, θα παίξει ο Ρώσα πίσω από τον επιθετικό αντί για πλάγια που τον βλέπουμε συνήθως και θα παίξουν λογικά στα άκρα ο Κλέσιο και ο Ντίας. Αλλά στην θέση του αμυντικού μέσου δεν υπάρχει κανείς. Διότι έχουμε δει φέτος να βγάζει τη σεζόν σε ένα 4-2-3-1 ο Πανετολικός με αμυντικούς μέσους τον Πάολο και τον Μπεχαράνο. Λείπει ο Μπεχαράνο, παίζει τώρα μόνο στον Πάολο που δεν είναι αμυντικός μέσος. Είναι οχταροδεκάρι ο Πάολο, αναγκαστικά παίζει αμυντικός μέσος. Και δίπλα του υπάρχει το ερωτηματικό τώρα ποιος θα παίξει, διότι αναγκαστικά λογικά θα παίξει ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, κατά ανάγκη θα παίξει αμυντικός μέσος και δεξιμπάκ λογικά θα ξεκινήσει ο Μίγας. Άρα γίνεται ένα παζλ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Πανετολικού για το πώς να συμπληρωθούν τα κενά και όπως και να έχει, σε καλό δεν νομίζω να του βγει του Πανετολικού. Μπάμπη, τι έχει αλλάξει τελευταίες 2-3 εβδομάδες, αν μπορείς να πεις για σημαντικές αλλαγές εντός γηπέδου με τον Δέλα? Εντός γηπέδου δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή με τον Δέλα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ναι, βλέπουμε διαφορετική εικόνα, αλλά δεν βλέπουμε να είναι κάτι το οποίο άλλαξε ο προπονητής από την άποψη ότι έπαιζε ο Τάδε, τον έβγαλε και έβαλε τον άλλο. Είναι η ομάδα Χάβου, το σύστημα Χάβου, με άλλο προπονητή στον πάγκο. Ένα προπονητή ο οποίος φαίνεται ότι έχει αλλάξει την ψυχολογία. Έχει αλλάξει την ψυχολογία γιατί έχει μιλήσει στους παίκτες, έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Υπήρχαν παίκτες στο ρόστερ που φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν έπαιζαν για τον προπονητή. Από τη στιγμή που ήρθε ο Δέλας, φαίνεται ότι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν να παίζουν ξεκάθαρα με διαφορετική όρεξη, περισσότερη προσπάθεια, δηλαδή παίκτες που τους έβλεπες να μην κάνουν κίνηση μέσα στο παιχνίδι. Δεν έκαναν κίνηση να πάρουν μπάλα, δεν έκαναν κίνηση στον κενό χώρο να διεκδικήσουν μια καλή πάσα να βγουν στην επίθεση. Δεν έδειχναν τόσο ορεξάτη. Αυτό βλέπουμε να έχει αλλάξει με τον Δέλα. Και κάποια προσωπικά λάθη, ειδικά στην αμυντική λειτουργία, τα οποία βλέπαμε με τον
Χάβο, πλέον δεν τα βλέπουμε τόσο εύκολα. Έχουμε δει σημαντική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι, χωρίς όμως να έχουν αλλάξει οι παίκτες που ήταν στην 11, το τονίζω αυτό, ναι. Γιατί λέει κάποια πράγματα. Το ότι δεν έχουν αλλάξει οι παίκτες, αλλά έχει αλλάξει η αγωνιστική συμπεριφορά. Με τον Δέλα, ο Πανδαλικός κέρδισε μέσα στον Ατρόμητο. Και φέρε χ με τον Πανιόνιο, με τον Πανιόνιο να κάνει μια τελική. Και αδικήθηκε στο σκόρ του Πανιόνιου, έτσι το 1-1. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά υπάρχει και μία ακόμη παράμετρος ο Πανετολικός. Δεν ήταν ένας Πανετολικός που δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια, όπως είναι συνήθως φέτος. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλός σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Απλά στον Ατρόμητο είχε ένα πολύ καλό Κυριακίδη που βγήκε και MVP, που κατέβασε ρολά, έπιασε πέναλτι, έπιασε το απίστευτο φάουλ του Άρτα, έβγαλε την κεφαλιά του Βασιλακάκη. Έκανε τα πάντα όλα δηλαδή ο Κυριακίδης εκείνο το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο, στην πρώτη φάση που δέχτηκε, εντάξει, δεν την έβγαλε ο Κυριακίδης. Αυτά είναι, αυτό είναι. Δεν είχε κάτι διαφορετικό. Όντως έπαιξε ένα καλό ημίχρονο και στα δύο, με ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, με καλή κυκλοφορία μπάλας, με κατοχή μπάλας, γενικότερα ένας Πανετολικός όπως θα ήθελαν να τον βλέπουν οι φίλοι του. Και στο δεύτερο ημίχρονο ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, να κρατήσουμε το σκορ ή να δούμε αν μπορέσουμε στην αντεπίθεση να χτυπήσουμε, χωρίς να έχει καλή κυκλοφορία μπάλας, χωρίς να έχει φαντασία στο παιχνίδι του, που τελικά στο ένα παιχνίδι δεν το πλήρωσε γιατί ήταν σε μεγάλη μέρα ο τερματοφύλακας του, και στο άλλο το πλήρωσε γιατί στην πρώτη φάση που έγινε και τη μοναδική δέχτηκε τον γκολ. Αυτό με το δεύτερο ημίχρονο συνηθίζεται δηλαδή και άλλες φορές και επί Χάβου, μια θέμα δυνάμεων, θέμα νοοτροπίας. Ήταν μόνιμο το πρόβλημα αυτό και είχε συζητηθεί και πολύ για το κατά πόσο σε αυτό έχει να κάνει και η προετοιμασία της ομάδας. Δηλαδή σε πολλά παιχνίδια που βλέπαμε τον Πανετολικό να έχει ένα καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο βλέπαμε να πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή του και το πλήρωσε σε πολλά παιχνίδια αυτό ο Πανετολικός. Ή και σε παιχνίδια στα οποία βρέθηκε από, πίσω από το πρώτο ημίχρονο, είδαμε να μην μπορεί να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο για αυτή την... λόγω αυτών των εμφανίσεων, αυτή τη μείωση στην απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Μπάμπη, ο στόχος τώρα της ομάδας, τι μπορείς να πεις ότι είναι, έτσι πως είναι 11ος με 19 βαθμούς? Θεωρώ ότι δεν βλέπει σε καμία περίπτωση πεντάδα. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά, δεν είναι η απόσταση η βαθμολογική. Ναι, 8 βαθμοί είναι. Αλλά είναι το ότι με την εικόνα που έχει η ομάδα, δεν έχει ενισχυθεί και με τα γραφικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει μια τέτοια επίδοση τέλος πάντων ο Πανετολικός, ο φετινός Πανετολικός. Βέβαια ο φετινός Πανετολικός δείχνει ότι ούτε μπορεί και να πέσει. Διότι δείχνει μια μεγαλύτερη σοβαρότητα από τις άλλες ομάδες που είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογική πίνακα, στο βαθμολογικό πίνακα, και ξεκάθαρα διαθέτει και καλύτερο ρόστερ. Έχει ποιοτικό ρόστερ ο Πανετολικός για αυτά τα δεδομένα. Απλά είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Δείχνει να είναι άλλη μια χρονιά στο Αγρίνιο που δεν θα υπάρχει κάποιος στόχος ούτε για πιο ψηλά ούτε για πιο χαμηλά. Δεν θα μπορούσε να είναι στόχος το πιο χαμηλά ούτως ή άλλως. Αλλά τέλος πάντων δείχνει ότι δεν θα μπορέσει ούτε να κινδυνεύσει αλλά ούτε να πετύχει και κάτι μεγαλύτερο. Για τον Μιχάη, τι λέει η άποψη έχεις? Για τον Μιχάη έχω την καλύτερη άποψη. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το παιδί είναι ευλογία για τον Πανετολικό να είναι στο ρόστερ του και έχουν κάνει και τρομερή δουλειά όποιοι τον έφεραν στον Πανετολικό τον Μιχάη. 19 χρονών παιδί με την ωριμότητα που έχει στο παιχνίδι τον Μιχάη, εγώ δεν έχω ξαναδεί ούτε σε μεγάλη. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ η ωριμότητα αυτή. Παπασταθόπουλο. Δεν κάνω... Παπασταθόπουλο, αυτό θα έλεγα. Παπασταθόπουλο. Τα ίδια ξέρουμε. Δηλαδή που δεν μου το θυμίζει. Θα φέρω ένα παράδειγμα άλλου παίχτη επαρχιακής ομάδας που πήρε μεγάλη μεταγραφή. Ναι. Ο Μαυροπάνος δεν μου το βγάζει αυτό. Έχει φοβερά στοιχεία, ξεκάθαρα το παιδί. Αλλά δεν μου δείχνει αυτή την ωριμότητα που έχει στο παιχνίδι του Μιχάλη. Και ο Μιχάλη είναι και ένα χρόνο μικρότερος. Ναι. Έχει φοβερά στοιχεία και με την μπάλα κάτω και με την μπάλα στον αέρα. Δηλαδή είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι και με την μπάλα κάτω. Είναι ψύχρεμος. Αν δει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο όταν πιέζει ψηλά ο αντίπαλος επιθετικός να του πάρει την μπάλα, ελύσεται, τον αποφεύγει και κάνει παιχνίδι με την μπάλα κάτω. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί σε μεγάλη ομάδα. Που δεν είναι ο αμυντικός ο οποίος όταν τον πιέζει ο επιθετικός κοιτάει πώς να ξεφορτωθεί την μπάλα από μια πλάγια και να φύγει μπάλα έξω. Θα τον αποφύγει και θα βγάλει πάσα πιο μπροστά. Θα ξεκινήσει η δημιουργία του παιχνιδιού από αυτόν. Είναι χαρακτηριστικό παίκτη τουλάχιστον για 19 χρονών που εμένα μου δείχνει παίκτη που μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα. Είναι μια ακόμα άποψη δική σου που έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά τα οποία ακούμε για τον ποδοσφαιριστή. Εσύ τον βλέπεις κάθε Κυριακή. Αλλά όλοι το ίδιο λένε. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και έχει και δύο προτάσεις, έχει απορρίψει ήδη ο Πανετολικός, μεγάλες προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιες ήταν αυτές οι ομάδες ή από ποια πρωταθλήματα. Αλλά αυτό που έχει βγει προς τα έξω είναι ότι ήταν, δηλαδή, προτάσεις των 300, 400, 500 χιλιάδων δεν συζητούνται καν για τον Μιχάη.
Ναι. Δηλαδή ο Πανετολικός βλέπει τις προτάσεις και απορρίπτονται αυτόματα. Πράγμα που δείχνει ότι τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχουν και οδηγό την μεταγραφή του Μαυροπάνου στην Arsenal, δηλαδή για να βγάλουν και πάρα πολλά χρήματα στον Πανετολικό από το συγκεκριμένο παίκτη που έχει και την πόλη μέχρι το 2020. Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι για Ουντινέζη. Πάντως φαίνεται ότι έχει απορρίψει κάθε πρόταση μέχρι στιγμής. Και οι κρούσεις γίνονται καθημερινά στον Πανετολικό, ακόμα και αν όχι από επίσημες προτάσεις. Επίσημες είναι δύο οι προτάσεις από το εξωτερικό που απορρίφθηκαν. Αλλά κρούσεις έχουν γίνει και από ελληνικές ομάδες, πιθανότατα ίσως και από τον ΠΑΟΚ, για το πώς βλέπει ο Πανετολικός τον παίκτη. Δηλαδή, αν προτίθεται να τον πουλήσει και με τι αντάλλαγμα. Χωρίς να έχει κατατεθεί βέβαια ακόμα επίσημη πρόταση, τουλάχιστον από ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Κάτι για τον κόσμο και το γήπεδο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει απαγόρευση μετακίνηση οπαδών και τα λοιπά, δεν επιτρέπεται ο Πανετολικός να δώσει εισιτήρια στον ΠΑΟΚ. Η θύρα όπου συνήθως ή κάποιες φορές πηγαίνουν φιλοξενούμενοι, όπως πήγαν οι φίλοι της ΑΕΚ παρά την απαγόρευση. Είναι η θύρα 3. Είναι η θύρα 3 αυτή η θύρα. Είναι η θύρα 3, είναι στη μικρή κερκίδα αριστερά όπως την βλέπεις, ναι, από τη μεγάλη κερκίδα. Στην άκρη αριστερά. Αυτή ενώνεται με τις άλλες, έχει άλλη πόρτα, μένει κλειστή, ανοιχτή, τι γνωρίζεις, κάτι? Η συγκεκριμένη θύρα είναι, όπως είναι το γήπεδο του Πανετολικού, έχει πολύ χαμηλά κάγκελα, δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των φύλων, διότι ποτέ δεν υπάρχουν και επεισόδια εδώ, άρα δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, φαντάζομαι ότι αν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν τηρούσαν αυτή την απαγόρευση και πήγαιναν στο Αγρίνιο για να δουν το παιχνίδι, θα κάθονταν, φαντάζομαι, σε αυτή τη θύρα και θα υπήρχε και αυτή η φύλαξη από τα ΜΑΤ που γίνεται συνήθως όταν δηλαδή μπαίνουν κάποια ΜΑΤ ενδιάμεσα από αυτούς και τους υπόλοιπους φίλους που κάθονται στη μικρή κερκίδα. Ναι. Αυτό γίνεται, δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Αλλά ούτως ή άλλως δεν έχουμε δει να γίνονται επεισόδια στο Αγρίνιο τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ακόμα και από την ΑΕΚ που ήρθαν, δηλαδή που ήταν εδώ 200 άτομα και στο υπόλοιπο γήπεδο ήταν άλλοι 4.000 φίλοι του Πανετολικού. Δεν πείραξε κανέναν. Εντάξει, ακούστηκαν τα συνθήματα από τη μία, ακούστηκαν τα συνθήματα από την άλλη. Τέλος, τελείωσε εκεί. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Μπάμπης, ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Για όλα ξεκάθαρος ο συνάδελφος και για τα προβλήματα, το αγωνιστικό πρόσωπο του Πανετολικού, τον Μιχάη, τον κόσμο. Απλά για τον κόσμο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτό που έγινε με την ΑΕΚ έχει δημιουργήσει ένα θέμα, μια αναστάτωση και στην αστυνομία κτλ. Και θα προσπαθήσουν να μην ξαναγίνει. Αυτό θα προσπαθήσουν. Τώρα, τι θα συμβεί Κυριακή μεσημέρι, θα δούμε. Αυτά για τον Πανετολικό. Με τον Δέλα απλά να τονώνει την ομάδα του ψυχολογικά πιο πολύ, γιατί σε σχέση με τον Χάβο δεν υπάρχει καμιά φοβερή ή φανερή αλλαγή σε σχήμα, σε πρόσωπα κτλ. Σημαντικές οι απουσίες, Μπεχαράνο, Ρότσα και Μάζουρεκ. Ακούσατε για τον Μιχάη, τι ακριβώς παίζει. Εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Θα δούμε τι θα συμβεί και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και αυτά ισχύουν για τη μία πλευρά, για τους γηπεδούχους του Κυριακάτικου Αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και αφού ξεκινήσαμε με αυτό, να μείνουμε σε αυτό και να πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας χτύπησε, έσπασε τη μύτη του, εγχειρίστηκε, χάνει σίγουρα αυτό το παιχνίδι. Απόν, θα δούμε την άλλη εβδομάδα πώς θα καταφέρει με τη μάσκα, τι κίνδυνος θα υπάρχει. Θα πάρθει μια απόφαση για την άλλη εβδομάδα. Δεν παίζει πάντως ο Πέλκας. Έφυγε και ο Τσίμιροτ που παραχωρήθηκε. Και εκεί, σε θέσεις του άξονα, ας πούμε έτσι γενικότερα, έχει πρόβλημα και ο Μπίσεσβαρ, που βεβαίως θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτά είναι τα τρία προβλήματα. Δύο προβλήματα και ένας που έφυγε, τελείωσε τώρα. Τι πρόβλημα. Χάθηκε απλώς από το ρόστερ. Ένας παίκτης που ήταν βασικός και πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Ο Αζεβέδο παρόν, προφανώς και πάλι στην αποστολή. Δύσκολο να ξεκινήσει. Ναι, δύσκολο να ξεκινήσει. Ας δούμε σήμερα, αύριο, δοκιμές, μήπως και κάτι. Λαβιερίνια παίρνει πολλά 90 λεπτά, έτσι. Και ο Μάτος. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
ευτυχώς, ας πούμε ευτυχώς, εξασφάλισε ο ΠΑΟΚ ένα σκορ για το κύπελο. Α, ένα σκορ το οποίο λίγο τον εφησυχάζει λίγο. Μήπως και ας πούμε δεν ξεκινήσουν το Περιστέρι, μήπως. Α, λέμε εμείς. Πώς θα ξεκινήσουν. Ο Κρέσπο, ο Αζεβέδο. Με το Γούναρη. Ξέρω εγώ. Κανένας από τους δύο. Μήπως λέω. Πάντως ο Αζεβέδο είναι διαθέσιμος. Προφανώς θα είναι στην αποστολή. Εντάξει, να δούμε μήπως επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο Λουτσέσκου. Κατά τα άλλα, ο Πασχαλάκης, βεβαίως. Τώρα, η λογική, η ποδοσφαιρική και με αυτά που ξέρουμε, λέει ή έλεγε ότι σε παιχνίδι της Τούμπας, με τις διαμορφίες που έχει το γήπεδο και το πώς παίζει ο ΠΑΟΚ, αγωνίζεται συνήθως ο Κρέσπο, ο οποίος στο χώρο είναι καλύτερος, και ο Πρίγιοβιτς στην επίθεση. Ναι. Τώρα, προχθές έγινε το αντίστροφο. Έπαιξε ο Μαλεζάς και ο Κουλούρης. Ναι, γιατί ο Πανετολικός δεν έχει βαρύ φορ. Μπορεί να παίξει ο Κρέσπο εκεί, δηλαδή. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Θέλει ταχύτητα ο ΠΑΟΚ εκεί. Ναι, άμα ήταν να επιλέξεις. Μα μοιράζει τα παιχνίδια με βάση τα παιχνίδια που ακολουθούν. Ωραία. Κάνει rotation, βάζει τον Κουλούρη. Γιατί σκέφτεται να βάλει τον Πρίγιοβιτς στην. Αυτό σου λέω. Γιατί να μην. Μέχρι τώρα και είναι το αντίστροφο, μέχρι τώρα. Ναι, είναι η soft ομάδα ο Πανετολικός. Δεν είναι aggressive. Δεν πα σε παιχνιδικών συνθήκων, πα σε ταχύτητα. Στην άμυνα. Δεν έχει βάλει φόρ. Καταλαβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Είναι όλοι σαν μια μύδια. Πέρα εδώ θα πηγαίνουν. Θέλεις ταχύτητα εκεί. Ο Βαρέλα ο μόνιμος και θα δούμε τον παρτενέρ του. Ο Βιερίνια ο Μάτος. Προφανώς ο Μαωρίσιο βεβαίως στο κέντρο. Μάλλον, Κατουρί. Με τον Κάνιας ο Μαωρίσιο ή με τον Σάχοφ. Τον Κάνιας δε, θες ταχύτητα σου λέω. Τι λέμε το σύνολο. Έξω ο Σάχοφ. Έξω ο Σάχοφ, τι έκανουμε. Πάει ο Σάχοφ. Ο Ελκαντουρί. Με Σάχοφ Μαωρίτσιο θα μας φεύγουν όλοι. Ο Σάχοφ στο 10 δεν έχει παίξει ποτέ. Ποτέ. Γιατί. Ξέρεις πότε θα τον έβαζα εγώ στο 10. Σε αυτό το γήπεδο, ανέβρεχε. Ούτε ο Ήβιτς τον έβαλε ποτέ. Ανέβρεξε. Ανέβρεχε να τον έβαζα. Που θα πάει στη δύναμη το παιχνίδι. Για κάποιο λόγο ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι. Είναι καλύτερος εκεί πιο μπροστά. Δεν τον βάζει κανείς. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Στα άκρα ο Κάμπος προφανώς νομίζω είναι ο πιο φορμαρισμένος. Ναι. Και ο δεύτερος. Ο Μακ λογικά. Έχει ο Θεός. Και σεντερφόρ. Ο Πρίγιβιτς. Ο Πρίγιβιτς. Μάλλον. Αν και μιλάμε για εκτός έδρας παιχνίδι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο φίλος ο Χρήστος. Ο Βιερίνε δεν μπορεί να παίξει δεκάρι. Εδώ είναι παιδιά. Αρχίσαμε. Για τον Βιερίνια, δεν ξέρω αυτές οι καινούργιες προσπάθειες για κλωνοποίηση, τι γίνεται, τι ρόλο. Έκανα κλωνοποίηση σαν κάτι μαϊμούδες, θα κλωνοποιήσουμε και τον Βιερίνια του. Ναι, αν μπορεί, ένα μπακ Βιερίνια δεξιά, ένα αριστερά, ένα στα χάφ, ένα δεκάρι, ένα στα άκρα, καλό θα είναι. Για τον Βιερίνια, ο οποίος δεν έχει καλό βιογραφικό όμως, είναι λίγο υπερήπης, δεν έκανε για τον ΠΑΟΚ. Δεν έκανε για τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά τώρα ψάχνουμε 5-6 θέσεις, μήπως χωρέσει ο Πορτογάλος, αρχηγός μεταξύ άλλων της ομάδας. Εμείς λέμε, θα δούμε τι θα δοκιμάσει, τι θα αποφασίσει ο Λουτσέσκου, που λίγο την ισορροπία του τη χάνει, λίγο θα αναγκαστεί να ψαχθεί για τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί στην εντεκάδα και στον κορμό που παρουσίασε τις τελευταίες εβδομάδες. Θα δούμε σήμερα, αύριο, θα δοκιμάσει τι θα δείξει και κυρίως τι θα ανακοινώσει την Κυριακή το μεσημέρι για τους 11 που θα παίξουν στο πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι, μάλλον το κρισιμότερο αυτής της περίοδου. Δεν λέμε ότι είναι πιο δύσκολο από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, αλλά σε αυτή την περίοδο, αν τα συγκρίνουμε, αυτό ειδικά το μάτς είναι το πιο καθοριστικό. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα για να πάμε και στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, τι έχει προκύψει και σήμερα, όλες οι πληροφορίες για τις θέσεις που απασχολούν τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες, για τους παίχτες που μπορεί να φύγουν. Για αυτό το πολύ σύνθετο θέμα,
το οποίο σχετίζεται και με τον Παναθηναϊκό. Ναξούς και ο ΠΑΟΚ δίνεται με Ναξούς οι παίχτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ. Μπείτε nac.gr για να δείτε την αντρική συλλογή παπουτσιών. Με Ρεγκίνα υδραυλικά είδη, αξεσουάρ μπάνιου. Στο reginabanio.gr έχετε εικόνα. Και στοίχημαν. Στοίχημαν για να στοιχηματίσεις την κορυφαία εταιρεία με Speedbet, όπου στοιχηματίζεις πολύ εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Γρήγορα ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε πάλι με το ποδόσφαιρο. Έχουμε και τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 545-26. Είπαμε νωρίτερα στα πεταχτά ότι υπάρχει μια αναφορά και στο site της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το ρεκόρ του Πασχαλάκη, για το ότι από τότε που ξεκίνησε να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ δεν έχει δεχθεί γκολ, και είναι μια ιδιαίτερη και πολύ τιμητική αναφορά και για τον ΠΑΟΚ και για τον τερματοφύλακά του, που τα καταφέρνει περίφημα στο ξεκίνημα της πορείας του με τον ΠΑΟΚ. Για τους τερματοφύλακες κάποια στιγμή είναι γνωστό ότι έγιναν συζητήσεις από ενδιαφερόμενους για τον ΡΕΙ για δανεισμό, δεν προέκυψε κάτι και ο Γλύκος επιστρέφει, είναι καλυμμένος ο ΠΑΟΚ και να δούμε πώς θα τους διαχειριστεί όλους. Πάμε στα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα της ποδοσφαιρικής ομάδας. Πολλοί φίλοι ρωτήσατε και χθες, ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα πάρει επιθετικό? Δεν έχει, έχει μπλέξει και άλλες ιστορίες τώρα ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες ημέρες. Αναζήτηση υπήρξε, προτάσεις, περιπτώσεις, δεν προχώρησε κάποια. Είπες κάποια στιγμή προχθές για τον Γιουνές, έτσι? Ναι. Το όνομα συζητήθηκε, γνωστός και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον προπονητή, μια και συνεργάστηκε μαζί του στη Ξάνθη. Δεν προχώρησε κάτι. Φυσικά τηρήθηκε η δέσμευση της ΠΑΕΠΑΟΚ και των ιδιοκτητών ότι δεν θα παραχωρηθεί ο Πρίγιοβιτς, και αυτό είναι καλό να το θυμίζουμε, γιατί τήρησαν το λόγο τους. Παρά τις προτάσεις, πιέσεις κτλ. Κτλ. Και τα εκατομμύρια που έδωσαν όποιοι έδωσαν για τον Σέρβο. Κεντρικός αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός, όπου ο ΠΑΟΚ γνωρίζει το θέμα και το πρόβλημα από τότε που έφυγε ο Ζαμπράνο. Ήταν Δεκέμβριος, από Νοέμβριο ήταν ενεργός ο Ζαμπράνο. Αναζήτηση, συζητήσεις, επαφές, υποψήφοι. 26 Ιανουαρίου σήμερα δεν έχει κλείσει το θέμα του στόπερ. Τι λένε σήμερα από τον ΠΑΟΚ? Ότι μπορεί και να μην πάρουμε, πώς ήταν το ρεπορτάζ, μισό λεπτό, σε συγκεκριμένη ερώτηση η οποία τέθηκε. Αν βρεθεί συμφωνία για τον παίχτη που θέλουμε, το Χατσερίδη δηλαδή, εννοεί, έτσι είναι? Μπορεί ο Χατσερίδης, μπορεί ένας άλλος. Ο Χατσερίδης είναι στο επίκεντρο. Αν λοιπόν για αυτόν που είναι μεγάλος στόχος και είναι, εντάξει, καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ έμπειρος, έρθει στα μέτρα του ΠΑΟΚ η συμφωνία, όπως ο ΠΑΟΚ πιστεύει ότι πρέπει να τον πάρει, με μικρότερο ποσό από την Αμού Κιέβου και το συμβόλαιο με τον παίχτη, τότε θα αποκτηθεί. Σαν να λέει ότι, βεβαίως, αυτό εννοείται, ότι αν οι απαιτήσεις των Ουκρανών παραμείνουν μεγάλες, πάνω από εκατομμύριο, ίσως και να μην αποκτήσει στόπερο ο ΠΑΟΚ. Ίσως. Αυτό ισχύει σήμερα. Έτσι, για την αναζήτηση κεντρικού αμυντικού. Η αναζήτηση χαφ. Πώς οι αναζητήσεις αντί να μειώνονται αυξάνονται, ένας θεός ξέρει. Τέλος πάντων, για τον Χαφ. Έγινε ότι έγινε με τον Τζίμιροτ, έχουν συζητηθεί, υπάρχουν απόψεις. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι έπρεπε να τον παραχωρήσει σε αυτή την πρόταση. Τη θεώρησε συμφέρουσα την πρόταση και παραχώρησε τον Τζίμιροτ. Οκ. Εκείνοι αποφασίζουν. Και πάμε στον αντικαταστάτη. Πάμε, γιατί βεβαίως είναι στόχος του ΠΑΟΚ να βρει αντικαταστάτη. Από τις πρώτες ώρες υπήρχαν τα δύο, ας πούμε, εύκολα ονόματα, λόγω και συμμετοχής στο δικό μας πρωτάθλημα. Προφανείς επιλογές. Ναι, ναι. Τον Κουρμπέλη και του Μάντσον.
Για τον Κουρμπέλη, οι όποιες πληροφορίες μεταδόθηκαν για συγκεκριμένες συζητήσεις, όχι για ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αρέσει στον ΠΑΟΚ ο Κουρμπέλης, δεν είναι κάτι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να... Οι όποιες λοιπόν συζητήσεις μεταφέρθηκαν και ποσά και, και τα λοιπά, διαψεύτηκαν σήμερα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι δεν το συνηθίζει ο ΠΑΟΚ, δεν ασχολείται ιδιαίτερα, δεν διαψεύδει, μερικές φορές το κάνει. Άρα όταν το κάνει έχει μια αξία, προφανώς. Και τι ανέφερε σήμερα, ότι για τον Κουρμπέλη, επαφή για τον Κουρμπέλη δεν έχει γίνει και πιθανότητα δεν θα γίνει όσο ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το ιδιότυπο καθεστώς. Αυτό είναι το παράθυρο. Ναι, ποιο καθεστώς. Να είναι μία η ομάδα και ο Ουζουνίδης και οι όποιοι συνεργάτες του να προσπαθούν να σώσουν το καράβι και να υπάρχει και η ιδιοκτησία, ο Αλαφούζος, που βάζει άλλα στάνταρ, νοιάζεται για άλλα πράγματα, ίσως έχει άλλες επαφές, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει το μπέρδεμα, το οποίο διαπιστώσαμε τις πρώτες μέρες των διαπραγματεύσεων με το Μολέδο, έτσι. Από τότε το διαπιστώσαμε, το λέγαμε, το διαπιστώσαμε πλέον όλοι. Με αυτή τη συνθήκη δεν μπορεί να... χάσιμο χρόνου θα υπάρχει και 26 Ιανουαρίου να χάνεις χρόνο είναι λίγο επίφοβο ή ανόητο. Η μόνη επαφή του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό εξακολουθεί να υπάρχει για τους δανεισμούς, τον Κάτσε Κωνσταντινίδη και Μιστακίδη, αλλά και για αυτούς ο ΠΑΟΚ αποφασίζει ότι αν τυχόν ο Παναθηναϊκός μείνει και χωρίς προπονητή, δεν θα προχωρήσει στο δανεισμό. Χθες ήταν μια καθοριστική μέρα, κάτι θα γίνονταν, πάλι αναβλήθηκε. Για τους τρεις οι οποίοι είναι σε αναμένα κάρβουνα και δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και πού θα προπονούνται αύριο. Πάλι ο Παναθηναϊκός έχει την ευθύνη. Γι' αυτό μένει στον αέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, έτσι. Δεν είναι. Αν δεν πάνε εκεί, προφανώς ο Κάτσε λέει, περιμένει ότι ίσως μπορεί κτλ. Δεν έχει έρθει κάτι. Πάντως, αν δεν πάνε εκεί, μάλλον θα παραμείνουν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε κρούση και για τον Μάντσον. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε διαπραγμάτευση με τον Ατρόμητο. Αυτό. Τα δεδομένα της αγοράς τα ξέρει. Διαψεύδει. Δεν βγάζουν αγωνία παρότι είναι 26 Ιανουαρίου. Υπόθεση να κάνουμε λογική ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η περίπτωση του Μάντσον και μια ρήτρα. Στο τέλος, αν τυχόν. Ναι, υπάρχει αυτό. Αυτό υποθέτουμε ότι είναι η τελευταία λύση που μάλλον τους καθησυχάζει. Αυτό μάλλον ισχύει. Ναι. Γιατί προφανώς έχουν άλλους στόχους στο εξωτερικό, τους οποίους συζητάνε, και έχουν αυτή την ελλακτική. Μάλλον αυτό ισχύει, θα αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες. Α, ως την Κυριακή λένε, ως την Κυριακή, να καταλήξει στον παίκτη που θα έρθει ως αντικαταστάτης του Τσίμιροτ. Τι είπε ο Λουτσέσκου προχθές? Δεν επιθυμεί, δεν πιστεύει ότι πρέπει να παίξει με ένα καθαρό μου εξάρι. Ο Λουτσέσκου είπε αυτό που είπε και σου έχω ξαναπεί ότι πρέπει να λέει αυτά που πρέπει να λέει. Είναι ο μόνος που κάνει επικοινωνία ανοιχτά στον κόσμο από τον ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να εκθέσει το ρόστερ του. Είναι επιπροστατευτικός με το ρόστερ του. Ωραία. Δεν είχε φύγει ο Τσίμιροτ εκείνο το βράδυ. Μετά έφυγε. Από εκεί και πέρα όντως χρειάζεται κάτι πιο aggressive στα χαφ. Επειδή τώρα αναφέραμε δύο ονόματα που εντάξει υπάρχουν αλλά ναι. Ποιες είναι οι διαφορές τους? Νομίζω ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητα και την μεταπολιτική αξία. Πάνω κάτω οι ίδιοι παίκτες είναι. Προσωπικότητα. Ο Κουρμπέλης δηλαδή θεωρείται από όλους όσους το γνωρίζουν ένα παιδί το οποίο είναι παρατοκαμνισμένο και έχει προοπτική. Ο Κουρμπέλης. Ναι. Σε σχέση με τον Μάτσον. Ο Μάτσον είναι εντάξει, ρε φίλε. Ένα καλό αμυντικό χαφ με καλή τοποθέτηση, πολύ δυνατό παιδί. Μέτριο στο build-up. Και ο άλλος το ίδιο. Ο άλλος έχει καλή πρώτη πάσα. Κάνεις λάθος. Δεν μπορεί να σου βγάλει 20 μέτρα κάθετη.
να σου σπάσει τη ζώνη πίεση του άλλου. Ο Κουρμπέλης. Τον έχω παρατηρήσει πολλές φορές. Δεν είναι κακός. Δεν έχει assist goal. Ωραία. Άλλο αυτό. Αλλά στην πρώτη πάσα είναι πολύ καλός. Αυτή η σύντηση γίνεται για να γίνεται, για να δούμε τι μπορεί στις να... Στις λεπτομέρειες θα προτιμούσα τον Κουρμπέλη. Αν γινόταν τον πάρουμε. Ναι. Είναι και Έλληνας. Σημαντικό και αυτό. Αποδείχτηκε άλλωστε. Αυτά για τους ποδοσφαιριστές τους δύο. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μιλάει ο ΠΑΟΚ με αυτό τον Παναθηναϊκό, λένε, έτσι όπως είναι μπλεγμένη η κατάσταση, για το θεωρεί χάσιμο χρόνου. Και για το Μάτσον καμία κρούση, απλά υπάρχει η ρήτρα για την οποία δηλώνουν το ατρομή του, να το θυμίσουμε αυτό, ότι εμείς υπογράψαμε τον Νοέμβριο, ανανέωση, επέκταση, και η ρήτρα του είναι 1 εκατομμύριο. Ψέματα λένε. Τι? Ψέματα λένε. Δεν είναι αυτή η ρήτρα. Είναι πολύ πιο κάτω. Πάντως υπάρχει μια ρήτρα. Στον Κουρμπέλη δεν υπάρχει ρήτρα. Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει ρήτρα στον Κουρμπέλη. Όχι. Και τι ρήτρα να βάλει μια ομάδα, κάτι και να υπήρχε. Όταν υπέγραψε, ρε παιδί μου, πέρυσι που ήταν τα πράγματα. Δεν υπήρχε ρήτρα. Θα πουλήσει μήπως το ρήτρα. Μήπως ήταν μικρή και. Όχι, είναι 800.000 αγορά από την Τρίπολη. Άρα η ρήτρα θα ήταν minimum 4 εκατομμύρια. Έδωσε πέρυσι ο Παναθηναϊκός 8.000. Εντάξει. Ψιλοδικαιώθηκε. Ναι. Γεγονός. Όχι ψηλό, αρκετά δικαιώθηκε. Αυτά τα δεδομένα, για άλλη μια φορά, εντάξει, το πούμε, ότι από την πρώτη στιγμή το λέμε έτσι, έπρεπε ο ΠΑΟΚ υπογράφοντας την παραχώρηση Τσίμιροτ, έπρεπε να είναι σίγουρος και κατασταλαγμένος για αυτόν που θα έπαιρνε και όχι να ξεκινούσε από τότε αναζήτηση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Να ξεκινάς από τότε, από τη στιγμή που δίνεις τον Τζίμιρο, την αναζήτηση. Εντάξει. Κρίνονται και γι' αυτό. Και βεβαίως η πιο σημαντική κρίση θα γίνει στο τέλος. Έτσι, σαφώς αυτό ισχύει. Μέχρι τώρα ισχύουν αυτά. Και στο μην τέλος... πληρώσουμε την απώλεια του Τζίμιρο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Κάνιας δεν το βλέπω και πολύ καλά. Από τότε που τραυματίστηκε από περίοδο και ένα χρόνο σχεδόν. Αυτά τα μεταγραφικά δεδομένα είπαμε και για τους τρεις που περιμένουν τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται σήμερα. Γιατί κάθε μέρα, χθες υπήρχε πολύ άσχημο ξεφωνητό στον Κωνσταντίνου. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Χθες είπε ο Ζουνίδης ότι εγώ φεύγω. Ότι εφόσον τηρηθεί αυτό το πλάνο του Αλαφούζου, με νέες μειώσεις, παραχωρήσεις κτλ., πλέον είναι πλάνο καταστροφής, εγώ θα αποχωρήσω. Μέχρι τώρα δεν έχει αποχωρήσει. Για τον Παναθηναϊκό. Αλλά σωστά λες ότι μένει σήμερα, μένει αύριο και άμα φύγει την άλλη Τετάρτη, τι γίνεται. Και για... Ειδικά για τους τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ που περιμένουν. Απλά επειδή έχουν συσπηρωθεί οι Παναθηναϊκοί γύρω από τον Ζουνίδη. Ναι. Ναι, ρε φίλε, δεν έχουν άλλον. Οι 13 είναι γύρω από τον Ζουνίδη τώρα. Είναι ξεκάθαρα δηλαδή ο Ζουνίδης από τη μία, Αλαφούς από την άλλη. Αυτό, φοβερό. Φοβερό. Ο Ζουνίδης που ξέρει το κλαμπ, ήταν πόσα χρόνια παίκτης του. Εντάξει, δεν είναι χθεσινός στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ένας προπονητής ουρανοκατέβατος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το κλαμπ το συγκεκριμένο πολλά χρόνια. Και μου έλεγε συμπαίκτης του ότι από τότε που ήταν δωμάτιο παίκτες σημείωνε προπονητικές σημείωνε προπονήσεις, σημείωνε όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα παίζει Απόλλων Παναθηναϊκός. Μεγάλος άσος. Άσος, ε. Ναι. Βάλε λίγο να δώσουμε μια νικητήρια στήλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο μεταγραφικό. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα. Είπαμε τα συν, τα πλην. Νομίζω θα συμφωνήσεις ότι κατά βάθος πιστεύουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει χαφ. Εννοείται. Έτσι δηλαδή. Και μακάρι να πάρει ένα χαφ που παίζει και στόπερ. Ναι. Για να τελειώνει και το παραμυθάκι με το στόπερ. Μην δίνουμε τζάμπα λεφτά τώρα. Θα μου πεις από την τσέπη σου τα βγάζεις. Από την τσέπη μου τα βγάζουν. Ναι. Όπως. Είναι και το financial fair play στη μέση, εντάξει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όπως αυτό. Ένα πρωί και έχουμε καμιά απαγόρευση.
τόνισε και ο Γιώργος Σαββίδης χθες το βράδυ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη και κάνει την προσπάθεια να πάρει κάποιον καλύτερο από τον Τσίμερο τον οποίο έδωσε. Νομίζουμε ότι τέλος θα επιβεβαιωθεί αυτό. Δηλαδή, κάπου βαθιά. Έχει επιλογές, δεν έχει επιλογές ο ΠΑΟΚ. Ναι, κάπου βαθιά μέσα μας αυτό όταν πιστεύουμε. Όταν υπάρχει συνεργασία μέσα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή όταν ο τεχνικός διευθυντής μιλάει με το σκάουτινγκ, όταν ξέρω εγώ υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχουν επιλογές. Να τα κάνει μόνος του, δεν υπάρχουν επιλογές. Άλλο αυτό και άλλο η μέθοδος. Το να δίνεις ένα βασικό σου και να μην είσαι έτοιμος. Αυτό ακριβώς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, Κέρκυρα Πλατανιάς. Μεγάλο διπλό. Τεράστιο. Σοβαρά. Αύριο το μεσημέρι. Ερσικουλού. Για πόσο δίνει το διπλό? 3-0-5. Λίγο είναι. Πάμε παρακάτω. Απόλλων Σμύρνης Παναθηναϊκός. Άσος, πόσο δίνει. Το πιο ισορροπημένο στοιχηματικά στο στοίχημα εδώ, 2-70. 3-20-2-70. Πάμε στα χ μέχρι τώρα, για λέγε. ΑΕΚ Λαμία 1-15. Ναι. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-44 το διπλό. Ήταν λίγο πιο ψηλά μέσα στην εβδομάδα. Έπεσε, προφανώς παίζεται. Λόγω κινήτρου και ναι. Φόρμας τα λοιπά. Ξάνθη Λεβαδιακός 1-73. Ατρόμητος Λάρισα. Άσους. Μία αναμενόμενο διπλό χθες η Λάρισα, έτσι. Μεγάλο ναι, διπλό. Ναι, ναι. Έχει, είναι πολύ σκληρή ομάδα η Λάρισα. Ε. Έχει δυνατά παιδιά, αντέχει το ξύλο, δηλαδή σε παιχνίδια μεσοδύναμες ομάδες είναι καλή. Τεράστιο διπλό, πλέον είναι φαβορή για πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου και θα είναι τεράστια επιτυχία για τη Λάρισα. Χθες τα Γιάννενα, τώρα βέβαια παίζει Κυριακή Απόγευμα με τον Ατρόμητο. Άσος είναι αυτός. Ναι, ρε, πόσο άσος είναι. 1,60. Θα ρισκάρουμε και λίγο με ένα γκολ χάντικα. Όχι. Όχι. Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Χ μεγάλο. 2-0-5, 3-25, 3-90. Χίχι. 1-1. Ναι, ναι. Κυριακή βράδυ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Πήγαινε παίξε το διπλό, αφού είσαι μάγκας. Εννοείται. Πήγαινε παίξε το. Να σε δω. Τι, καλύτερη ομάδα είναι. Ποιος είναι καλύτερη ομάδα? Ολυμπιακός. Καλό, εντάξει, θα δούμε. 1-55 το διπλό. Να βρέχει λίγο, θέλουμε εκεί. Και αυτή είναι η αγωνιστική, δεν έχει Δευτέρα παιχνίδι. Ναι, αφού έχουμε κύπελα, δεν έχουμε. Όχι, δεν έχει κύπελα. Είχε κύπελο και μάλλον το ισορροπούν έτσι ώστε να μην παίζει κανείς Δευτέρα. Ναι. Μετά όμως, μετά το επόμενο μάτς κυπέλου, ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα με τη Λάρισα. Εννοείται. Τα λέμε γι' αυτό. Α, ο στοίχημα έχει βγάλει αποδόσεις και για τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, τι δίνει ΠΑΟΚ. 2-25 με τον Ολυμπιακό, 1-91 με την ΑΕΚ. Πολύ χαμηλά. Και τι να δώσει, ρε φίλε. Τα συμφέροντά τη κοιτάει. Ο ΠΑΟΚ είναι φαβόρη. Ναι, εννοείται αυτό. Από τώρα δίνει στοίχημα για 25 Φεβρουαρίου και 11 Μαρτίου. Για τα δύο μεγάλα ντέρμπι που σαφώς θα παίξουν μεγάλο ρόλο και στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Φαβόρη για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός με 2-10, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 2-50 για το στοίχημα. Ο 903 έφυγε και ο τελευταίος παίκτης του Άρνεσεν, λέει, πλην του Λέοβατς που είναι πατμόν. Θετικό το πρόσημο αγωνιστικά και οικονομικά. Έχετε άποψη για τις μεταγραφές του Άρνεσεν τότε, έτσι? Έκανε πολλές, ξοδεύτηκαν πολλά λεφτά. Είχε έρθει καθυστερημένα καλοκαίρι. Ο Άρνεσεν ξέρει τη δουλειά, δεν τίθεται θέμα. Απλά έτσι όπως στήθηκε το έργο εκείνη τη χρονιά, έγιναν και βιαστικές επιλογές με Τούντορ και Άρνεσεν. Δεν είχε στόχο πάω να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Ποιος είναι ο στόχος σου, ο βασικός, έτσι ώστε να κρίνεις όλες τις κινήσεις με αυτόν τον στόχο? Τότε έκανε ένα νέο ξεκίνημα και ο Άρνεσεν δούλεψε με στόχο να κάνει ομάδα και να φέρει και κάποια χρήματα μακροπρόθεσμα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχε. Με Γκάρι Ροντρίγκες, καλός. Και λεφτά. Ροντρίγκες, Τσίμιρο, ποιον άλλον πούλησε? Όσεν πήρε τα λεφτά πίσω που πήρε, ναι, τις προμήθειες. Εντάξει, γιατί... Ο Λέοβατς, ναι, πολλά τα λεφτά. Δεν είναι... Θα μπορούσε να πουληθεί κάποια στιγμή. Έλα, θα πουληθεί τώρα. Άσε το. Τα ίδια λεφτά. Δεν τα ίδια. Ναι. Τέλος, ρε. Ποιος θα δώσει ένα εκατομμύριο τον Λέοβατς, ρε. Εδώ 100.000 δεν δίνουν. Τώρα δεν δίνουν. Τώρα απαξιώθηκε. Γατά σαράι κολομπαριά επειδή θα πήγε ήταν του Τουρκή. Τώρα απαξιώθηκε. Ναι. Δεν το λες αποτυχημένο. Δεν το λες αποτυχημένο, νομίζουμε. Αν είχε στόχο να πάρει το πρωτάθλημα τότε ο ΠΑΟΚ, φυσικά θα είχε αποτύχει. Δεν...
Έτσι δεν θα έπαιρνε. Ο Άλλας ανοίξε τη δουλειά. Και Σάμπο έφερε έτσι. Ναι, ήταν σε τι, Ζάιρο. Ζάιρο. Έκανε πολλές αποτυχημένες μεταγραφές. Και απλά ο Άλλας ξέρει να πουλάει, ρε γόρι μου. Ξέρει να πουλάει. Δηλαδή αν ήταν ο Άλλας εδώ, σίγουρα θα είχαμε πάρει περισσότερα λεφτά από πωλήσεις. Γιατί ξέρει το δίκτυο, ξέρει τη δουλειά. Και αν του έλεγε στόχος μου είναι το πρωτάθλημα, προφανώς θα λειτουργούσε αλλιώς. Ο 5-11 γράφει 0-3 είναι το μάτς. 2 ο Πρίγεβιτς και 1 ο Κάμπος. Και double φέτος. Αμα... Εύχεται ο φίλος. Μακάρι, φίλε. Να το ζήσουμε κι αυτό. Πάμε 1:30 πήγε. Έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 4 με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Με Fiam, τέχνικα, Bosch, μπαταρίες αυτοκινήτου στο 2310-545-999 για να αλλάξει την μπαταρία οπουδήποτε έχετε πρόβλημα. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης στη δεύτερη ώρα και σεμινάρια οικονομικά, σεμινάρια πληροφορική, σεμινάρια στον τουρισμό. Μπείτε datalabs.eru.gr, πηγαίνετε Εθνικής Αμήνης 14α, τηλεφωνικά 2310-22-2962. Και φυσικά ο ΤΕΚΟ, ΚΤΕΟ 10-20-30 για έλεγχο αυτοκινήτου, οχήματος με ο ΤΕΚΟ Club Card, την οποία κερδίζετε για έκπτωση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έχουμε και άλλα θέματα και στο ποδόσφαιρο, να δούμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο handball. Γρήγορα τελευταίο διάλειμμα. Μια και το αναφέρουν και οι Ουκρανοί για την Δυναμό Κιέβου και τον ΠΑΟΚ και τον Χατσερίδη. Αυτό είναι το σκηνικό. Μεγάλες απαιτήσεις των Ουκρανών. 3 εκατομμύρια γράφουν εδώ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δίνει μέχρι 500 χιλιάρικα, το ποσό δηλαδή που συνηθίζεται για παίχτες που τελειώνει το συμβόλαιό τους. Τη Δευτέρα, αν υποχωρήσουν οι Ουκρανοί, Δευτέρα-Τρίτη, okay. Αν δεν, μάλλον θα γίνει τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ 2 ή 3 εκατομμύρια για παίχτη το οποίο τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Και αν δεν γίνει τώρα, προφανώς θα υπάρχει ανοιχτό το παράθυρο. Θα τον υπογράψει για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Είναι μια κλασική περίπτωση όπου πηγαίνει πάντα στο τέλος των μεταγραφών για να δούμε ποιος θα υποχωρήσει. Αν υποχωρήσει κάποιος. Από τις πλευρές που καίγονται. Πάμε στα υπόλοιπα. Να πάμε να δούμε στα υπόλοιπα τμήματα τους αγώνες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από το handball, μια και υπάρχει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εκεί. Ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Γιάννης ο Παρασκευαΐδης και για handball και για βόλεϊ. Για τον μπάσκετ θα δούμε στην πορεία. Η ομάδα μπάσκετ είναι στην Πάτρα για να παίξει με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας που περιμένει πώς και πώς τον ΠΑΟΚ. Είναι οι ομάδες ο Προμηθέας και το Λαύριο που θέλουν να δείξουν ότι είναι καλύτεροι από ΠΑΟΚ, από ΑΕΚ. Και αυτά τα μάτς θα είναι τα πιο σπουδαία της χρονιάς για αυτούς και δικαιολογημένα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροτές του Λίμπερο 107. Πώς είσαι? Ξεκούραστος ο Ασιβαίδης που είχε ρεπόχθες. Μόλις ολοκλήρωσα το περπάτημά μου σαν τα παπούδια και εγώ κάθε μεσημέρι περπατάω. Αχα. Και ετοιμάζομαι να μπούμε στη μάχη γιατί έχουμε από νωρίς παιχνίδι. Πώς βλέπεις τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο? Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν καταφέρει να κάνουν χειρότερο σχεδιασμό και από την ομάδα βόλεϊ και την ομάδα χάντμπολ. Γιατί έχει το χάντμπολ και στο βόλεϊ προβλήματα? Θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί πρέπει να υποθούν και κάποια πράγματα για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Για να αποφασισμένο σε όλο. Για ξεκινά το handball. Όπου έχει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο handball η ομάδα από χθες είναι στην Αθήνα, στην περιοχή της Αθήνας. Σήμερα το πρωί σε κλειστό της περιοχής ολοκλήρωσε και την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Το πρώτο ιστορικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο γήπεδο του Ρέντι. Στο Ρέντι το γνωστό. Το Ρέντι, ναι, που παίζει το βόλι. Εκεί που έχει το τείχος. Εκεί που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και έχει κάνει τις τελευταίες... Πώς παίζουν handball εκεί ρε εσύ? Εκεί είναι το γήπεδο. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μπω και στα χωράφια του Ολυμπιακού, αλλά αυτό που έγινε στο ρεπορτάζ είναι ότι κάνανε πολλά αιτήματα σε περιοχές του Δήμου Πειραιά για να πάρουν κλειστά, αλλά δεν τα δίνανε. Και πήγανε στην λύση του Ρέντι. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Να μην το έχουμε ξαναπεί. Για το κερατσίνερι ζητήσανε χώρο, αλλά δεν τους έδωσε. Τι να πεις.
Ο Ολυμπιακός, το χάνω λέει, είναι αήρητος. Πώς είναι? Ο Ολυμπιακός είναι αήρητος, είναι πρώτος στη βαθμολογία με 23 βαθμούς. Αυτά είναι. Ο ΠΑΟ κατάφερε να πάρει ισοπαλία από τον Ολυμπιακό την πρώτη αγωνιστική, που ήταν στην ουσία ένα παιχνίδι που δεν περιμέναμε να δούμε και πολλά, γιατί ήταν στη δεύτερη αγωνιστική με τις δύο ομάδες να είναι λίγο σφιγμένες, γιατί ήταν και αρχή του πρωταθλήματος. Θυμίζω και το παιχνίδι είχε λήξει 17-17. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα, παρότι είναι η καλύτερη ομάδα στην περιφέρεια, δηλαδή βάσει αριθμών και βάσει εικόνας, έχει την πιο δυνατή περιφέρεια, προχώρησε σε ενίσχυση περαιτέρω της περιφέρειας και ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τον Πετρίσεβιτς, τον Μαυροβούνιο, 32χρονος, ο οποίος έχει μεγάλες εμπειρίες και θα παίξει κανονικά στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, στην πρώτη του συμμετοχή δηλαδή στο πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, κάτσε ρε Γιάννη, το μάτς είναι σήμερα, ε? Σήμερα, 5 και 4. Sorry, ναι, μπερδεύτηκα. Ωραία. Είναι και τη 13η αγωνιστική, είναι η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στην ουσία. Μάλιστα, μάλιστα. Απλά ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει πάρα πολύ αποδυναμωμένος. Μην ξεχνάμε ότι ο Καραγεζόπουλος έχει πατυχιαστό, δεν ξέρουμε αν θα προλάβει τα play-off. Ο Αραμπατής ο νεαρός, που είναι και βασικός εκπλέμ, έχει πρόβλημα με το χέρι του στο τένοντα. Ακολουθεί ειδική θεραπεία και αυτή την ώρα δεν μπορεί να πει κανείς αν θα λείψει από την ομάδα ένα μήνα ή δύο μήνες, ανάλογα πώς θα πάει η θεραπεία του. Επίσης ο Γουργούμης αποχώρησε από την ομάδα με τη γνωστή ιστορία για την Τουρκία. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα κατεβαίνει χωρίς τον Αραμπατή, χωρίς τον Καραγεζόπουλο, χωρίς τον Γουργούμη και φυσικά με ένα τερματοφύλακα. Δηλαδή δεύτερος τερματοφύλακας θα είναι ο Ηλίας Ζάγκας, ο οποίος φέτος έχει πάρει χρόνο συμμετοχής μόνο σε κάποιες εκτελέσεις πέναλτι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να κερδίσει σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα στην άμυνά του και ο Κοτανίδης να πιάσει τουλάχιστον 45% σε αποκρούσεις. Αλλιώς δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το παιχνίδι. Ναι. Και εδώ θέλω να πω κάτι για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, επειδή γνωρίζω ότι ό,τι λέμε στον αέρα το ακούνε και το μεταφέρουν στη διοίκηση του Εραστέχνη. Δεν γίνεται αυτή την ώρα, 26 Ιανουαρίου, η μοναδική ομάδα από τις τρεις που πηγαίνει στο πρωτάθλημα για να πάρει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, να είναι η μοναδική ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα που αποδυναμώθηκε. Ο Ολυμπιακός που είναι αίτητος και έχει όλη την περσινή χρονιά που κατέχει στο πρωτάθλημα, πήγε, πήρε το Πετρίσεβιτς και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την περιφέρεια, ενώ είναι πιο δυνατός. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει και αυτό το πρωτάθλημα, πήγε, πήρε τον Αργυρίου, που είναι ο καλύτερος παίκτης του Διομήδη Άργους. Ο Διομήδης Άργους που έχασε τον Αργυρίου, πήρε δύο παιδιά, δύο μέτρα από την εθνική ομάδα εφήβων. Δηλαδή προχώρησε μια αντικατάσταση. Ο Δούκας, που επίσης θέλει να μπει στην τετράδα, προχώρησε σε μεταγραφές και απέκτησε δύο παίκτες. Και αυτή την ώρα ο ΠΑΟ κατεβαίνει στο Ρέντι σε ένα τέρμπι, χωρίς τρεις παίκτες, χωρίς να έχει ενισχυθεί και η ομάδα, παρακαλάμε όλοι, να πιάσει την τέλεια απόδοση για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα μέσα στο Ρέντι. Δεν γίνεται έτσι. Επίσης στο βόλεϊ, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ κοντά τις περιπτώσεις και του Σμαραγδί και του Στίγκα και του Ρακέλ και οποιοδήποτε ξένο έχει μιλήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουν παγώσει όλες οι επαφές. Δεν γίνεται όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ αυτός ο σύλλογος να πετάει λευκή πετσέτα. Είναι 26 Ιανουαρίου, ξέρουν και οι δύο πλευρές και του Χάτμπουργκ και του Βόλεϊ τι αλλαγές έπρεπε να γίνουν στην ομάδα και δεν έχει προχωρήσει καμία μεταγραφή. Εντάξει, είναι, το φαινόμενο είναι γενικό, δεν είναι μόνο στον ΑΣΥΓΜΑ. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ τώρα να κολλάει στα 20, 30, 40 χιλιάρικα και να μην παίρνει παίχτη στο βόλεϊ, όταν ξέρει ότι άμα φέρει ένα ξένο κεντρικό είναι το νούμερο ένα φαβορί για το πρωτάθλημα. Το περιθώριο πότε τελειώνει? Το περιθώριο 31 του μηνός. Όλα βλέπω την Τρίτη το βράδυ. Και άλλες άδειες. Και άντε στο βόλεϊ λες ότι με το σύνολο που έχω πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ο έξτρα κεντρικός και ότι θα το πάρουμε έτσι. Στο χάντμπολ θα χάνεις τρεις παίκτες. Δεν ισχύει αυτό, Γιάννη Σόπο. Δεν ισχύει στο βόλεϊ αυτό. Δεν ισχύει. Νομίζω ότι λέω, άντε, όλοι άντε, βλέπουν πως υπάρχει θέμα. Δεν... Μα Ολυμπιακός αυτή την ώρα εκεί που υπερτερεί στο βόλεϊ είναι στο φιλέ. Διαγώνιο δεν έχει. Ο Ολυμπιακός δηλαδή αυτός ο Φιλανδός που πήρανε θα κλαίνε το Μάιο. Έκαναν τη χειρότερη επιλογή που μπορούσαν να κάνουν στο διαγώνιο. Ο οποίος παίζει δύο παιχνίδια, τρία δεν παίζει. Δηλαδή να αποδώσει εννοώ. Και στο κέντρο δεν έχει ένα κέντρο το οποίο δεν χτυπιέται. Ο Αλεξίεφ είναι 100 κιλά κορμί. Δεν θα αντέξει στα play-off με τους συνεχόμενους αγώνες. Αυτός είναι ακραίος. Ο κεντρικός. Είναι μαζί με τον Πετρέα οι δύο βασικοί. Ο Αλεξίεφ είναι ο ακραίος. Ναι, ένα γεματούλι που έχουν ακραίος δεν είναι ένας. Πώς το λένε? Ναι, αυτός. Αλλά για να χτυπήσεις τον Μπέμε και τον Πετρέα πρέπει να ενισχυθείς. Εκτός και αν πιστεύουν ότι θα αποδώσει ο Πελεκούδας, ο Τακουρίδης, ο Παπαγγελόπουλος και δεν ξέρω ποιος άλλος εγώ, τόσο πολύ ώστε η ομάδα να μπορέσει να τα απεξέλθει. Δεν αφισβήτω την ομάδα ή την ποιότητα της ομάδας. Λείπουν χαρακτηριστικά, ρε φίλε, αυτό λες, εντάξει, κατανοητό. Φυσικά. Στο βόλεϊ είναι πιθανό να μην γίνει καμία κίνηση?
Ναι, 26 σήμερα Ιανουαρίου που μιλάμε. Εγώ επειδή χθες το βράδυ και λόγω της ευκαιρίας που είπε και ο Σταύρος είχα το ρεπό και τηλεφώνησα και μίλησα με όλους τους εμπλεκόμενους, mm-hmm. από τους παίχτες, παρατήρησα ότι υπάρχει στασιμότητα με όλους. Μακάρι να κλείσω το τηλέφωνο και να ανακοινώσω πάω και ένα μεγάλο ξένο κεντρικό και να εκτεθώ εγώ. Μακάρι. Μάλιστα. Απλά δεν γίνεται, για να το σημειώσω και αυτό, δηλαδή τρεις χρονιές ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα και τρία χρόνια παρατηρούμε το ίδιο πράγμα. Κάθε καλοκαίρι αφήνουν την ομάδα να τη χτίσει ο εκάστοτε προπονητής και το Δεκέμβριο κάνει παρεμβάσεις στη διοίκηση για να σώσει την κατάσταση. Μα δεν έκανε την πλάκα προχθές ο Τερζής. Μην τους λέτε μπράβο γιατί το παίρνουν πάνω τους και κάνουν συνέχεια το ίδιο. Δηλαδή ήταν πολύ έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείο, αλλά πολύ επιτυχημένο. Μα ο Τερζής είναι και 40 χρόνων. Έχει χτίσει την καριέρα του. Δεν φοβάται να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι, ναι. Έχει αποδείξει ποιος είναι. Και πέρσι το ζυγισμένος δεν έπαιζε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο πηγαίναμε κούτσα και στα play-off έπαιξε ο Τερζής και κατάφερε να ανεβούν όλα τα νούμερα των ακραίων και των διαγώνων. Ναι, βεβαίως. Άρα, να τα κλείσουμε ένα-ένα. Το handball ισχύουν αυτά. Σήμερα ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 5 και 4 με προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Έτσι. Βλέπω δηλώσεις του κ. Σερεκίδη ότι ψάχνει ο ΠΑΟΚ goalkeeper. Ψάχνει. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε σήμερα να έχει goalkeeper δεύτερο. Ναι. Όχι ότι ο Κοτανίδης δεν είναι άξιος να βγάλει όλη τη χρονιά. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Δούκας, ακόμη και ο Διομήδης να έχει δύο πρώτης κλάσης θεματοφύλακες εισάξιους και ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει με τον Κοτανίδη μόνο βασικό. Mm-hmm. Πάμε στο βόλεϊ. Μας είπες για τα μεταγραφικά. Τι έχει το πρόγραμμα? Εντάξει, το πρόγραμμα τώρα έχει το παιχνίδι του Σαββάτου με την νίκη Αιγινίου. Εδώ έχει γίνει το μεγάλο φιάσκο της διοίκησης του κ. Ταρνατόρου, ο οποίος θυμίζεται η ιστορία με το Link Up, ότι ήθελαν να αφαιρέσουν τον Ηρακλή Χαλκίδας ενώ τερμάτισε από πάνω, ναι. Για να βάλουν το Φίνικα. Και στο Ασιάδη πήγε αυτό, Ναι, ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο το Link Up, αλλά επειδή δικαιώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής Χαλκίδας στο πρωτοβάθμιο όργανο που πήγε, ακυρώθηκε το Link Up. Mm-hmm. Και έτσι δεν έχουμε αγωνιστική στο Βόλι. Και παίζει το ξαναβολή στο ΠΑΟΚ. Ναι, και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει το παιχνίδι με την νίκη Γηνίου, θα γίνει το Σάββατο. Ωραία. Ένα μας θεωρητικά εύκολο. Μια νίκη Γηνίου που είναι στην 7η θέση, 6η-7η θέση παλεύει, μήπως καταφέρει να μπει στην πεντάδα, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρεται για να ανέβει λίγο περισσότερο και ο Νικολάιος Σίκοφ να δεθεί περισσότερο με το Βαλκίες. Γιατί παρατηρούνται κάποια σημεία ότι δεν υπάρχει ακόμα τόσο καλή συνεννόηση. Λογικό είναι. 27 το 7 η ώρα ΠΑΟΚ νίκη Γηνίου αύριο, έτσι. Ναι. 6.30 παίζει το μπάσκετ, 7 παίζει το βόλι. Σήμερα το handball. Και για το κύπελο στο βόλι να θυμίσουμε ότι είναι ο δρόμος έτσι αρκετά ανοιχτός. Εντάξει, στο βόλι κληρώθηκε η ομάδα με την Εθνική Αλεξανδρούπολη, τον κακό δαίμονα παιδιά του ΠΑΟΚ. Μήπως στη διαδικασία να αναφέρω τους τραυματισμούς που έχει υποστεί η ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια σε όλα τα παιχνίδια με την Εθνική Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο αυτό που έγινε και μάλιστα χθες την κλήρωση λέγανε από το ΠΑΟΚ ότι καλύτερα να κληρωνόμαστε με τον Ολυμπιακό παρά με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι 7 Φεβρουαρίου και μετά αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον αντίπαλο από την, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι η νίκη Γηνίου που παίζει και αυτή το δικό της το παιχνίδι. Εντάξει, σχετικά ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά χωρίς κεντρικό είναι σαν να πετάς λευκή πετσέτα. Ωραία. Δεν ξέρω. Πρέπει κάτι να γίνει. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος τελευταίο διάστημα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ την ομάδα Βόλη και παρακολουθεί τα παιχνίδια. Και το βλέπετε και εσείς και από το σχολιασμό που γίνεται στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, ναι, βέβαια. Και ο κόσμος βλέπει τι χρειάζεται η ομάδα. Δεν πετάει ο καθένας δηλαδή. Ναι, όταν ο ΠΑΟΚ έχει σε αγώνες 4-5 σετ, 5 και 6 μπλοκ. Και αυτοί που δεν ξέρουν και εμείς που δεν ξέρουμε. Πού πας. Ναι. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτό δεν ρωτήσαμε προχθές τον Τερζή. Είδες. Να μας βοηθήσει. Το μπλοκ είναι μόνο θέμα ταλέντου ή είναι και θέμα δουλειάς? Δηλαδή μια ομάδα που δουλεύει και συγχρονίζεται δεν μπορεί να μεγαλώσει επιδόσεις στο μπλοκ. Ως έναν βαθμό σίγουρα. Γιατί εκεί το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά αν όλος είναι 2-10 ο κεντρικός του και εσύ να είναι 2 μέτρα, έχεις ένα θεματάκι. Καρφώνει από πάνω σου. Μα δεν είναι μόνο το μπλοκ στο κέντρο. Γενικά. Είναι και στους ακραίους διαγώνες. Ναι, απλά το με τη Φιτεμπίθλερ, πώς τη λέγανε αυτήνα, που είχαν καλό κεντρικό, μας έκανε γιογιό.
Ο καλός ο Πασαδόρος, εφόσον παίρνει καλή υποδοχή, φροντίζει να βγάλει παίχτη με όσο δυνατόν πιο ανέτοιμο μπλοκ. Ναι. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου. Τέλος πάντων. Εμείς, πώς το λένε, απ' έξω μιλάμε για το βόλι. Ο Γιάννης επισήμανε αυτά που βλέπει και αυτά που γίνονται στα τέλη της μεταγραφικής περίοδου και στο βόλι, και ενώ τα θέματα είναι γνωστά εδώ και καιρό. Κλείνουμε σιγά σιγά για όλα αυτά μεταγραφικά, ποδόσφαιρο, βόλι, handball, τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, και αύριο με τη Φόρτσα φυσικά, πρωί Σαββάτου και Κυριακή. Η Φόρτσα Plus Δευτέρα μετά τον αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ και μετά από το γεμάτο αυτό Σαββατοκύριακο του ΠΑΟΚ σε όλα τα αθλήματα. Εμείς κλείνουμε με το ΠΑΟΚ 24. Κλείνουμε και σήμερα με ΟΤΕΚΟ για έλεγχο οχήματος, για έλεγχο στην ώρα σας χωρίς καθυστερήσεις. ΟΤΕΚΟ on time, 10, 20, 30 τηλεφωνείτε και κλείνετε το ραντεβού. Αυτά από εμάς και σήμερα. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο για την επόμενη ώρα. Φουλ επίθεση, Κώστας Βασιλόπουλος, Γρηγόρης Ατρίδης. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι από Δευτέρα μεσημέρι.